centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν στον ΑΣΕΓΑ, πάμε στον Σάκη Μαλεγκάνο. Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Σάκη, εσείς οι άνθρωποι που ήσασταν εκεί τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάθατε χθες και για το επίσημο πρώτο κρούσμα. Για την σχεδιάστρια που ήταν εκεί στο Fashion Week του Μιλάνου. Δηλαδή, ουσιαστικά, μαζί σας. Έχετε ανησυχήσει περισσότερο? Έχετε, ουσιαστικά, ψάχνετε περισσότερο αν συμβαίνει κάτι, θερμοδομετρήστε, παίρνετε σε γιατρούς? Τι κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή? Χρήστο, όπως είπες και εσύ και βγήκαν και στην τηλεόραση, ναι, στα κανάλια, τα μεγάλη εμβέλεια, ναι, κανάλια, τα αλληλετικά. Ναι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν πει οι επιστήμονες όλοι, ναι, και νομίζω ότι πρέπει να τηρούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς, ναι, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω, ναι, από το να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αν θα μας παρουσιαστεί κάποιο σύμπτωμα, εννοείται ότι θα τρέξουμε κι εμείς στον οποιοδήποτε γιατρό. Δεν θα τρέξουμε με την έννοια του θα πάμε στο ιατρείο του, γιατί εξηγήθηκαν πως είναι τηλέφωνο στο γιατρό, από το τηλέφωνο τα συμπτώματα, και αν κρυθούν πάμε για ποδοσάκιο. Εσείς αυτή τη γυναίκα την ξέρετε μήπως? Υπάρχει κάποιος από εμάς που την ξέρει, κύριε Μαλεγκανσάκη μου? Κοίταξε να δεις, Χρήστο, όταν λέμε αυτό που είπαν τα μεγάλα κανάλια, είπαν ότι ήταν στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Μάλιστα, έτσι, στο Fashion Week. Ναι, okay. Γίνεται σε όλο το Μιλάνο, δεν γίνεται σε ένα κτίριο που ήμασταν εμείς. Διευκρίνησε το λίγο αυτό, Σάκη, γιατί νομίζω ότι πολλοί από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι ήταν στον ίδιο χώρο. Το Fashion Week γίνεται στον ίδιο χώρο. Το Fashion Week στο Μιλάνο γίνεται σε πολλές περιοχές, σε πολλά κτίρια, μέρη στο Μιλάνο. Δεν είναι εκεί δηλαδή σε ένα κτίριο όλοι εκεί πέρα, ας πούμε. Ναι. Όχι βέβαια. Εκεί είναι η έκθεση, είναι το One Milano, που ήταν η Γκούνα και κάποια λιγοστά ρούχα. Έτσι. Το Fashion Week όμως γίνεται σε όλο το Μιλάνο. Άρα μισό λεπτό, γιατί έχουμε για πρώτη φορά, το ακούγεται αυτό στην Καστοριά, Σάκη, ότι το Fashion Week ήταν σε άλλο χώρο, σε άλλο μέρος του Μιλάνου και όχι εκεί που ήταν η έκθεση. Το Fashion Week λέγεται το Fashion Week, είπαμε, στην πόλη του Μιλάνου. Το, ναι, Fashion Week έχει διάφορες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Μία από τις εκδηλώσεις αυτές ήταν και η έκθεση Γούνας. Υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να ήρθε και στην δική μας, εκεί που ήμασταν εμείς? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό πρέπει να σας το πει η ίδια. Μάλιστα. Εμείς δεν την ξέρουμε αυτή η γυναίκα, ποια είναι, από, ναι, πού είναι. Δεν τη γνωρίζουμε. Γίνεται και ένας έλεγχος, Σάκη, σε αυτούς που επέστρεφαν με την Ryanair από Μιλάνο το βράδυ της Κυριακής. Γνωρίζεις, ναι, να μας πεις αν μέσα στο αεροπλάνο ήταν Καστοριανοί και πόσοι, αν ήταν, ή και σχετιστινοί, δεν ξέρω. Σίγουρα ήτανε, το πόσοι ήταν. Σίγουρα ήτανε, μάλιστα. Ναι. Κάποιοι συνάδελφοι θα ήταν. Έχεις υπόψη σου? Έχεις υπόψη? Δεν γνωρίζω. Δεν όνομα να σου πω ήταν ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Απλά. Και δεν θα θέλαμε να το πεις, γιατί αυτά είναι λίγο ευαίσθητα πράγματα, ναι. Ξέρω ότι οι πτήσεις που γύρισαν οι γουναράδες ήταν την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί-πρωί και τη Δευτέρα προς το μεσημέρι. Αν μπορούμε να πούμε περίπου έναν αριθμό για Κυριακή, γιατί το επίμαχο είναι το αεροπλάνο στις 9 το βράδυ Δεν γνωρίζω αριθμό και δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε. Πρέπει να ήταν κάποιοι Καστοριανοί σχετιστινοί, πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν σε αυτή την πτήση. Βέβαια και ακόμη και στο αεροπλάνο, ξέρεις, υπάρχει διαφορά στο να είσαι πολύ κοντά στη συγκεκριμένη γυναίκα ή πιο από πίσω. Από ό,τι άκουσα, καλέσανε τους επιβάτες που ήταν στις κοντινές θέσεις. Ναι. Δεξιά, αριστερά, πίσω, μπρος. Ναι, έτσι ακριβώς. Ίσως κάποια στιγμή κληθεί και όλο πάντως το αεροπλάνο, όσοι επέβαιναν μέσα σε αυτό. Τώρα, Σάκη, πιστεύεις ότι στην Καστοριά υπάρχει υπερβολή? Γιατί σήμερα πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς και στην Καστοριά, μετά από τη σύνδεση που έχει γίνει και από αυτό που ακούστηκε για ύποπτο κρούσμα, που οι γιατροί σήμερα στην εκπομπή μας λένε ότι αυτό που συνέβη στην Καστοριά με την επίσκεψη κάποιου στο νοσοκομείο δεν συνιστά το χαρακτηρισμό ύποπτο κρούσμα. Αυτό λένε οι γιατροί. Εγώ αυτούς ακούω.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο κακό στην πόλη μας ήδη, έτσι με το πανικό που είχε. Μεγάλο κακό έχουμε κάνει. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν ακυρώσει εκδρομές που ήθελαν να έρθουν το Σαββατοκύριακο για τις αποκριές που είναι μετάβριο. Και με το κανάλι το Star που βγήκε χθες, βεβαίως. Που είπε ότι υποπτωκούζος μας στην Καστοριά, αντιλαμβανόμαστε ότι... Εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Το χτύπημα, ναι. Έτσι. Νομίζω και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τεράστια ευθύνη. Λίγο το κάνουμε λίγο την τρίχα τριχιά. Και δεν με τρίχια. Σίγουρα. Πώς το λένε αυτό που δένουν τα καράβια. Αυτό το κάνουμε. Σίγουρα είναι κάποιο γεγονός που. Εντάξει, ούτε εμείς θέλαμε να ήμασταν εκεί, να είναι το κρούσμα. Δεν έτυχε και ήμασταν εκεί. Ναι. Και επαναλαμβάνω, στο Μιλάνο έως την Κυριακή το βράδυ, ναι, που ήμουν εγώ εκεί. Ο κόσμος κυκλοφορούσε ελεύθερα, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στην πλατεία του Όμο, στην Πρέρα, στον Αβίγλη, δηλαδή σε λέω τουριστικά μέρη, ναι, έτσι. Και εμείς οι ίδιοι κυκλοφορούσαμε στο τρένο με μάσκες και μας... Κοιτούσαν παράξενα. Κοιτούσαν παράξενα και λέει αυτοί για να φοράνε μάσκες είναι άρρωστοι. Γιατί όπως ξέρεις και όπως είπαν οι γιατροί, ότι ναι, όταν είσαι άρρωστος πρέπει να φοράς μάσκες. Εννοείται και το είπαν και σήμερα και πάλι, ναι. Ναι. Που βγήκαμε όλοι εδώ στην Καστοριά και πήραμε όλες τις μάσκες από παντού, από χρωματοπολία και φαρμακεία και δεν υπάρχει μάσκες. Σάκη, πείτε μου για εσάς... Χτύπα ξύλο αν γίνει κάτι. Σωστό. Εσείς το... ξύλο αν γίνει κάτι, δεν θα έχουμε μάσκες να φορέσουμε. Εμείς έχουμε παρατηρήσει το εξής. Δεν υπάρχει μάσκα σε κανένα φαρμακείο της Καστοριάς. Έξω όμως, αν βγει στην Καστοριά, όσοι τέλος πάντων κυκλοφορούμε, δεν φοράει κανένας. Είχαμε λοιπόν την απορία γιατί αγοράζετε τις μάσκες ενώ δεν τις φοράτε έξω. Λέει άμα τύχει, για άμα τύχει. Για άμα ακούσουμε. Άμα τύχει και όταν τύχει σε κάποιον που έχει πρόβλημα, δεν θα έχει μάσκα. Ρωτήσαμε τα αστικά, ρωτήσαμε τα λεωφορεία. Μήπως μέσα σε κλειστούς χώρους φοράνε οι Καστοριανοί τις μάσκες. Δεν τα βλέπουμε. Λέει όχι, δεν φοράνε. Όχι, τι να πω. Όχι, το παρακάνω, αγοράσαμε τις μάσκες, αλλά για το σπίτι. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Και όταν θα χρειαστεί κάποιος αύριο να έχει μια μάσκα, δεν θα την έχει. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Έτσι ακριβώς, αυτό λέω κι εγώ. Όταν χρειαστεί η μάσκα, δεν θα την έχουμε τη μάσκα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σάκη, πες μου λίγο όμως έτσι για να το κωδικοποιήσουμε. Εσείς τώρα που γυρίσατε όλοι πίσω, εσείς, οι οικογένειές σας, οι υπάλληλοί σας, οι τεχνίτες που έφτιαξαν τα περίπτερα σας εκεί, πώς είναι η καθημερινότητά σας? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίρνετε κι εσείς κάποια μέτρα αυτοπροστασίας? Κοιτάτε τον πυρετό σας κάθε μέρα? Τι ακριβώς κάνετε για να καταλάβουμε? Πώς το διαχειρίζεστε με λίγα λόγια? Η ζωή μας δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εννοείται ότι αν νιώσουμε κάτι που θα είναι ένα σύμπτωμα μιας κοινής γρήπης, έτσι, ένας πονοκέφαλος, μια μυαλγία, το ένα το άλλο, αυτά, εννοείται ότι ένας λόγος παραπάνω τώρα που ήμασταν σε εκείνες τις περιοχές θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Κατά τα άλλα, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ούτε καραντίνα θα μπούμε, όχι βέβαια. Πάτε και στα μαγαζιά σας, δηλαδή με τον κόσμο σας, με τους εργάτες σας. Εννοείται. Ο κόσμος όλος έχει κιλά η ζωή του κανονικά. Δεν θα σταματήσουν τώρα τα πάντα. Δεν γίνεται αυτά. Μάλιστα. Αυτό λένε άλλωστε και οι γιατροί. Ο περιορισμός ισχύει για κάποιον που θα εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, όλα βαίνουν καλώς. Και πάμε στην κανονική μας ζωή. Αυτή είναι η ιστορία. Ωραία. Σάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Λες ότι ήδη η Καστοριά είχε υποστεί ένα κακό. Στηρίζουμε πολλά και στον τουρισμό. Μας είπες ότι και μόνο που ανακοινώθηκε από το Star ότι υπάρχει ύποπτο κρούσμα στην Καστοριά. Που οι γιατροί της Καστοριάς λένε ότι αυτό που έγινε δεν συνιστά ύποπτο κρούσμα. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει και υπάρχουν ήδη ακυρώσεις για το τριήμερο της αποκριάς. Φανταστείτε να γίνει στην πορεία τι έγινε να γίνει. Τα τουριστικά μας γραφεία πάθανε ζημιά, γιατί και αυτοί έχουν κάποιους πελάτες που ακυρώσανε, που ήταν να έρθουν στην Καστοριά. Επίσης πάθανε και ζημιά τα τουριστικά γραφεία με τις ακυρώσεις της έκθεσης του Χονγκ Κονγκ που είχαν ακυρώσει εισιτήριο. Και επειδή έρχεται και έκθεση της Καστοριάς, δεν ξέρω, αν αυτό απλωθεί, τι επιπτώσεις θα έχει και για την να έκθεση. Να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Η μόνη ελπίδα που έμεινε για την Καστοριά, για τη Γουνοπία, είναι η έκθεση Καστοριάς, έτσι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό έμεινε. Μην την καταστρέψουμε και την έκθεση Καστοριάς από μόνοι μας. Σάκη, λες μια μεγάλη κουβέντα. Να μην, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε όλα αυτά σήμερα, μην βγάλουμε τα μάτια μας
από μόνη μας. Ακριβώς. Σοβαρότητα εκεί που θα υπάρξει περιστατικό. Μα έχει μείνει από τις εκθέσεις στον κόσμο. Το Μιλάνο ήταν καταστροφικό. Το Hong Kong δεν έγινε, η Καστοριά έμεινε. Καταστρέψουμε μόνοι μας την Καστοριά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας και της τύχης μας. Έγινε. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο Σάκης Μαλεγκάνος από τους Γνωπιούς και από τον ΣΕΚ βεβαίως, που ήταν στην έκθεση του Μιλάνου. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.